Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια οι καταστροφές που γίνανε γίνανε από υπερφόρτωση κάποιων συγκεκριμένων λειτουργιών που γίνανε στην ομάδα έξω από τον Πρισσό. Ο Πρισσός, όταν καταλαβαίνουμε ότι, γιατί ήμουν και τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα και γνωρίζεις, όταν υπάρχουν προβλήματα κάνουμε πιο έξω προπονήσεις, το προστατεύουμε το γήπεδο, δεν είναι το θέμα αυτό. Αν και θυμάμαι στην πρώτη συνέντευξη αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα θέμα ότι πρέπει η ομάδα να προπονείται σε κανονικές συνθήκες γηπέδου, και εκεί θα πρέπει να το κοιτάξουμε όταν θα το κοιτάξουμε. Αν δηλαδή όντως αυτά που λες ισχύουν, δηλαδή το προπονητικό μας κέντρο δεν θα είναι σε κατάσταση να δουλέψει, εμείς έχουμε τη διαβεβαίωση ότι το προπονητικό κέντρο σύντομα θα είναι σε λειτουργία ικανοποιητική για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις μας εκεί. Αν παρόλα αυτά το πράγμα δεν πάει έτσι όπως θα θέλαμε, σε αυτή την περίπτωση θα συνεδριάσουμε να βρούμε μια κάποια άλλη λύση. Αυτό το ρωτάω γιατί στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει 3 Αυγουστού είχες πει ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να μεταφέρουμε την ομάδα σε κάποιο άλλο χωριό, είτε λέγεται Σιρήνα, είτε λέγεται Βατόλακο, είτε λέγεται Αμυγδαλιά. Οικονομικά δεν μπορούμε να το επιβαρυνθούμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Θυμάμαι τα λόγια σου 3 Αυγούστου, έτσι. Γι' αυτό και τώρα θέλω να ακούσω πάλι επίσημα χείλη κάποια πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι. Στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβαρύνουμε άλλο τη λειτουργία της με πρόσθετα έξοδα. Σε αυτά τα πρόσθετα έξοδα θα συμπεριλαμβάνονταν και τα έξοδα των ενδεχόμενων μετακινήσεων της ομάδας σε άλλο χωριό. Σε αυτήν όμως την περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρχει άλλη λύση εκτός από αυτό, θα πρέπει να συνεδριάσουμε και να δούμε μια άλλη λύση. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον Γιάννη τον Σαμαρά. Κάποια στιγμή είχαμε ένα φιάσκο μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου. Φιάσκο ήταν. Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις πομπόδες, δεν μου αρέσουν. Εντάξει. Και το γνωρίζεις καλά, Λουκά. Τώρα εντάξει. Είχαμε μία. Ένα άτυχο γεγονός. Δεν ήταν άτυχο γεγονός. Ήταν μια διαδικασία μεταθέσεως του συγκεκριμένου ανθρώπου που τυχαίνει να είναι προπονητής της ομάδας μας στην Γκοζάνη. Έμεινε 2 μέρες. Και θεωρήθηκε άκυρη αυτή η μετάθεση και επιστρέψει στην μονάδα του. Ωραία. Τι μέλη γεννάστε, γιατί εδώ και 2-3 εβδομάδες τουλάχιστον. Έχει περάσει το πεντάμινο κατά το οποίο ο παίχτης θα μπορεί να μετατεθεί σε άλλη ταξιαρχία. Επομένως θα μπορέσει να μετατεθεί σε ένα μέρος που να είναι πιο κοντά, σε διαφορετική ταξιαρχία που να είναι δικιά μας. Και επομένως να πάρει μέσω αποσπάσεως την μετάθεση του για τα Γρεβενά. Εδώ και 3 εβδομάδες έρχεται μόνο στα φιλικά. Καλός ή κακός ο άνθρωπος. Και αναγκάζεται να δοκιμάζει κάποια πράγματα, όπως είδαμε και στο μάτι της Κουζάνης. Σωστό είναι. Αντί για το διπλό, αναγκάζεται να το εκτιμήσει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα. Είναι ένα πράγμα που μας έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στο θέμα της ετοιμότητας. Ίσως μας διευκολύνει το γεγονός ότι άργησε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλιώς το πρόβλημα θα ήταν μεγαλύτερο. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Στόχοι της ομάδας. Οι στόχοι της ομάδας, είπαμε εξ αρχής ότι είναι η σωτηρία. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το θέμα του ομίλου, έτσι όπως διαμορφώθηκε. Εγώ θα έβλεπα 3 με 4 ομάδες οι οποίες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, εφόσον το λέω, γιατί όλα εξαρτώνται από το οικονομικό, δηλαδή από το πώς θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν την ομάδα με τα υπάρχοντα δυναμικά τους. Με τα υπάρχοντα λοιπόν δυναμικά των ομάδων υπάρχουν 3 με 4 ομάδες. Θα έβαζα σίγουρα σε αυτές την Κοζάνη, την Ακαδημία Πλαταμόνα που έχει ένα πάρα πολύ γερό πρόεδρο. Εγώ θα έβαζα και τα Λευκάδια Ημαθίας. Και θα έλεγα και τον Περδικά, ο οποίος είναι στην ουσία η συνέχεια του Εορδαϊκού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θα έβαζα σαν φαβορή, κατά την άποψή μου, γιατί έχω καθημερινή επαφή με όλες τις ομάδες, ωραία, σε μέσω τηλεφώνων, θα έβαζα ως πρώτο φαβορή την Ακαδημία Πλαδαμόνα. Την είδα στο μάτς με την Αλεξάνδρεια. Όποιος έμπαινε ήταν καλύτερος από αυτόν που έβγαινε. Και η ομάδα έτρεχαν. Έχω πάθει πλάκα. Δεν έχω δει. Έχω παρακολουθώ το πρωτάθλημα μία εξαετία τώρα. Τις 2 τελευταίες χρονιές βγήκαν ομάδες από την Κατερίνη. Βατανιακός και η ΑΕΠ Κατερίνης. Και επειδή έχω μιλήσει. Με πολύ μικρότερο ανταγωνισμό όμως. Με πολύ μικρότερο ανταγωνισμό. Και επειδή έχω μιλήσει και με τον Δημήτρη το Δερμίση.
Mm-hmm. Έναν δημοσιογράφο ο οποίος ξέρει τα γεγονότα της Κατερίνης πολύ καλά, αθλητικογράφο μάλλον, η ομάδα της Ακαδημίας Πλαδάμωνα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις δύο αυτές ομάδες, είναι πολύ 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 πιο δυνατή σε θέμα υλικού. Θα το δούμε αυτό. Αλλά βέβαια θα πρέπει να συνυπολογίσει λογικά, παρόλο το γεγονός, όπως είπες και εσύ, ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια ομάδες της Κατερίνης βγήκαν κατηγορία με πολύ μικρότερο όμως ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι έχουν ένα μειονέκτημα, ότι η Κοζάνη, ας πούμε, η οποία φαντάζει αυτή τη στιγμή σαν ένα, ναι, σαν ένα από τα φαβορί τα μεγάλα, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από την, κατηγορία ως προς την περιοχή. Μάλιστα. Και μικρότερες μετακινήσεις παίζουν πάντα το ρόλο τους. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν όμως τέσσερις ομάδες και πιστεύω ότι στο υπόλοιπο κομμάτι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες πάνω κάτω είναι στα ίδια επίπεδα και θα παλέψουν για, τις υπόλοιπες θέσεις, εφόσον δεν έχουμε κάποια θετική ή κάποια αρνητική εξέλιξη από τις υπόλοιπες ομάδες. Γιατί υπάρχουν και φυσικά 4-5 ομάδες οι οποίες είναι αντικειμενικά αδύναμες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πρόεδρε, θα ήθελα να μου πεις λίγο αν υπάρχει πιθανότητα ενίσχυση της ομάδας. Αυτή τη στιγμή όχι. Το ρόστερ της ομάδας έχει... κλείσει. Έχει κλείσει, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες μεταγραφές. Αυτό το ρωτάω γιατί συνέχεια σε τοπικό τύπο διαβάζω ότι χρειαζόμαστε τρεις μεταγραφές και θα γίνουν δύο μεταγραφές γίνουν... και τρεις κλπ. Μπορεί να γίνουν οι μεταγραφές αυτές τον Ιανουάριο. Κοντά είναι ο Ιανουάριος. Οπότε εγώ θα έχουν γίνει 4-5 αγώνες τότε. Μέχρι τότε, έτσι φαντάζομαι, δεν νομίζω να γίνουν περισσότερες. Αν υπολογίσουμε και κάποια ενδεχόμενα χιόνια, ίσως να είναι και λιγότερες αυτές οι αγωνιστικές. Το Γενάρη βλέπουμε, εντάξει, υπάρχει το θέμα του Κοτσομίτρη, ο οποίος αντικειμενικά έχει ένα προβάδισμα στο να μεταγραφεί στην ομάδα μας. Να αναφέρω τώρα κάτι στο θέμα Κοτσομίτρου. Άρα υπάρχουν και άλλες λύσεις τις οποίες θα, εξετάσουμε τότε. Την προηγούμενη ανάλογα με το τι ανάγκες έχει η ομάδα. Στην προηγούμενη συνέντευξη δεν θέλαμε να το συζητήσουμε το θέμα γιατί ήταν ζεστό. Μάλιστα. Έκαιγε η πατάτα που λένε. Μάλιστα. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή την πατάτα λίγο να την ακουμπήσουμε λίγο. Είσαι τώρα που έχει λίγο σταματήσει το τσούξιμο της πατάτας. Παιδιά, μου επιτρέπετε λίγο, έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Μπάμπη Παπαξάνθη. Ναι. Θέλει να παρέμβει λίγο στην εκπομπή. Μπάμπη, σε ακούμε, κύριε Παπαξάνθη. Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Γεια σας και εσάς και, τον κόσμο που παρακολουθεί την εκπομπή σας. Ήθελα να παρέμβω, ακούγοντας, βέβαια σας ακούω καθημερινά, είναι σωστά τα σχόλιά σας, είναι πολύ καλή εκπομπή την οποία παρουσιάζετε. Συγχαρητήρια και σε εσένα, Χρήστο, και, τον Λουκά. Είναι σημαντικά για τον αθλητισμό της πόλης μας. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού πεσού, ενός σωματείου το οποίο έγραψε ιστορία, σε ένα σωματείο που όλοι συμμετείχαμε και είμαστε, θεωρούμαστε, όχι θέλω να πω, θεωρώ τον εαυτό μου και εγώ που συμμετείχα, ότι... Συμμετέχεις ή μόνο συμμετείχες? Συμμετείχα και σαν αθλητής και στην διοίκηση του πεσού. Τώρα... Τώρα έχω αποτραβηχτεί γιατί δεν συμφωνούσα με αυτά τα οποία συνέβηναν από πλευράς διοίκησης από το ΠΕΣΟ. Τι πρώην διοίκηση συνήν? Ορίστε. Πρώην διοίκηση συνήν? Πρώην διοίκηση. Μάλιστα. Με την ΕΝ δηλαδή έχετε κάποια κοινά στοιχεία. Παρεμβαίνω αυτή τη στιγμή να πω ότι τις τύχες του Πυρσού τις αναλαμβάνει ένα άτομο το οποίο έχει πολύ σωστές απόψεις για τον αθλητισμό. Και σε, αυτές τις απόψεις συντάσσομαι και εγώ και μπορώ να βοηθήσω από όποιο με τη ρίζη μπορεί να μου αναπτυχθεί ή μπορεί εγώ να διεκδικήσω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να μου ότι με το Μένιο είχαμε πολλές φορές αντιπαλότητα και, και σε εφημερίδες. Εγώ να δεις τι αντιπαλότητες έχω μαζί του. Κάπου γράψαμε μαζί στην εφημερίδα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως μετά από πολύ καιρό θέλετε να δικαιώνουμε εγώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το πνεύμα ότι ο αθλητισμός των Γρεβενών δεν θέλει μεγάλες κατηγορίες. Θέλει κατηγορίες αυτές που είμαστε τώρα, ίσως ακόμη μια κατηγορία παραπάνω, όπου θα συμμετέχουν παιδιά των Γρεβενών, όπου θα συμμετέχει ο αθλητισμός των Γρεβενών και όχι των ξένων. Αυτό είχα γράψει κάποτε στις εφημερίδες, αυτό υποστηρίζω ακόμη. Με αυτό συντάσσουμε για να μπορέσουμε να, ανεβάσουμε τον αθλητισμό των Γρεβενών. Μπάμπη, εγώ θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Προχθές διάβαζα στο ίντερνετ 13χρονο παιδάκι στη Φλόρινα ήταν βαποράκι.
Αυτό τα λέει όλα. Αυτό ναι, συμφωνώ απόλυτα, Λουκά. Έτσι. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Ο αθλητισμός είναι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι που μπορεί να τραβήξει τα παιδιά από αυτά τα βαπουράκια που λες εσύ. Μάλιστα. Μπάμπη, να με συγχωρείς λιγάκι. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σου λόγια. Έχουμε μιλήσει και κατηδίαν πολλές φορές. Δεν θα έλεγα ότι είχαμε αντιπαλότητα. Είχαμε μια αντιπαράθεση ιδεών πάνω στο τι εννοούμε. Είπες και εσύ όμως από μόνος σου ότι και μια κατηγορία παραπάνω. Τώρα βλέπω με πολύ μεγάλη μου χαρά ότι στα σχέδια των υπευθύνων κάτω στην Αθήνα υπάρχει το να γίνει η ΓΑΜΑ Εθνική σε ένα πιο ερασιτεχνικό επίπεδο από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Πράγμα που θα βολέψει. Δεν σε ακούω καλό. Κάνει διακοπές για να παίζουμε λίγο μόνο, δεν σε ακούω. Χρήστο. Μισό λεπτό. Μίλα σε αυτό το μικρόφωνο, Μενιού. Με πολύ μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι οι Αθηναίοι έχουν καταλάβει ότι η ΓΑΜΑ Εθνική δεν μπορεί να αποτελείται από ομάδες επαγγελματικές και τα επόμενα χρόνια θα φτάσουμε στο σημείο η ΓΑΜΑ Εθνική να αποτελείται από ερασιτεχνικές ομάδες οι οποίες θα είναι από κάποιες ευρύτερες περιοχές όπως είναι η δικιά μας. Με αυτή την έννοια οι δύο υποτίθεται αντίθετες απόψεις μας όσον αφορά το ποδόσφαιρο νομίζω ότι θα συγκλίνουν. Δηλαδή και θα μπορούμε να έχουμε μια ομάδα σε μια ανώτερη κατηγορία αλλά και δεν θα έχουμε αυτόν τον ψυχρό επαγγελματισμό τον οποίο ξέρεις πολύ καλά ότι κατά βάθος ούτε εγώ τον ήθελα. Εγώ ήθελα απλώς η ομάδα μας να είναι σε μια ψηλή κατηγορία, να ακούγεται προς τα έξω. Η ομάδα του Πυρσού είναι μια ιστορική ομάδα, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Έχεις παίξει και μπάλα σε αυτή την ομάδα. Έχεις λοιπόν ένα λόγο παραπάνω να θέλεις την ομάδα αυτή να πηγαίνει ψηλά και να γράφει τη δικιά της ιστορία. Μπαμπή, για να μην παρεξηγηθούμε, επειδή υπάρχει και άλλη ομάδα στη ΔΕΛΤΑ Εθνική, να μην δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις, εννοείται ότι αυτά που λες ισχύουν και για την άλλη ομάδα. Εννοείται. Θα συνεχίσω, ήθελα να το συνεχίσω. Ναι. Απλώς μου διακόψετε. Ήθελα να πω ότι την ίδια δουλειά κάνει και ο Μπαλοδήμος από εκείνη την πλευρά. Εδώ και χρόνια. Ναι, εδώ και χρόνια. Με τον οποίο είχα συνταχθεί τόσα χρόνια και ήμουν κοντά του. Γιατί πίστευα και πιστεύω σε αυτό το οποίο γίνεται σε αυτές τις ομάδες. Βλέπω τώρα και το Μένιο, το οποίο το έχω μεγάλη εκτίμηση και σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα, αλλά και σαν άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για τα αθλητικά της πόλης, ότι συντάσσεται με αυτή την άποψη. Έτσι, με αυτή την άποψη, παιδιά, να μην θα βρείτε πολλούς συμμάχους. Θα βρείτε πολλούς συμπαραστάτες. Έγινε, Μπάμπη. Είχε γράψει κάποτε ο Πλατινί ότι δεν μπορεί σε ένα γήπεδο που πάνε να εκτονωθούν 1000 με διάφορα πιστεύω ο καθένας να έχουμε από όλο τον κόσμο άτομα τα οποία τα αθλούνται σε αυτήν την ομάδα, έτσι. Δηλαδή καταφέρνουμε σήμερα να υπάρχει μια ομάδα μοσαϊκό χωρίς όπως το είπες προηγουμένως, Λουκά, πολύ καλά το είπες προηγουμένως, ξέρεις ότι θέλει ο Ολυμπιακός 10 μάνατζερ, θέλει 10... 10 μεταγραφές, 10 μεταφραστές. Αυτά τα αποτελέσματα έτσι πρέπει να εκλείψουν. Επιτέλους πρέπει να μπει στην Εθνική υποχρεωτικά 7 άτομα να συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι όσοι μπορούν να έρθουν. Μπαμπή, κάποια άλλη ερώτηση για το Μένιο έχεις να κάνεις? Έχεις να κάνεις κάποια άλλη ερώτηση για το Μένιο εσύ προσωπικά? Για το Μένιο όχι, συμφωνώ με το πνεύμα το αθλητικό που έχει ο Μένιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, Μπάμπη, για τα λόγια σου και για την παρέμβασή σου. Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και Λουκά, ναι. Λουκά, να συμπληρώσω. Τώρα θα κάνουμε και λίγο χιούμορ. Μπορεί να είμαι φανατικός αντιολυμπιακός, έτσι το δηλώνω δημόσια, αλλά κάποτε το κανάλι που μπήκε στα Γρεβενά για τον Ολυμπιακό ήταν υποχρεωμένο, ήταν το TV Magic. Το κανάλι και μπορούσαμε να το πάρουμε σαν δήμος και να το βάλουμε. Και μου έλεγε ότι το TV Magic που λες, Μένιο, παράγει, λέει, αθλητισμό. Είναι αθλητικό κανάλι. Βλέπαμε το Τσουκαλά. Μακάρι να είχαν όλες οι ομάδες κανάλια να μπορούμε να τις βάλουμε. Μακάρι. Έγινε κύριε Μπάμπη. Για μια ακόμα φορά σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Μένιο, είχαμε σταματήσει, δεν μας άφησαν να μιλήσουμε για την πατάτα που καίει. Δεν ξέρω, άμα ήταν βαλτός να σταματήσει πατάτα, αλλά εγώ δεν τα ξεχνάω. Δεν νομίζω. Έχει εδώ ο Χρήστος τριμωγμένο.